πάμε να μάθουμε τι έχει γίνει με τον Γιώργο Παπαδάκη. Βαγγέλη Καράλη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που σώζει την παρτίδα μαζί με τη Face Κορδά στον Αντένα, στα νούμερα τηλεθέασης. Υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, αλλά τον περνάει και ο Sky κάποιες φορές. Υπάρχουν μέρες φυσικά που τον περνάει ο Sky. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν φωνές ότι ίσως και ο Γιώργος Παπαδάκης τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μην ανήκει στον Αντένα. Για και όχι λόγο, για τα νούμερα τηλεθέασης. Αλλά διότι σύμφωνα με τη νέα στρατηγική του Αντένα, που θέλει να κάνει κάποιες περικοπές, αυτές οι περικοπές πιάνουν και τον παρουσιαστή, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, και είναι έτσι βαρβάτες περικοπές λοιπόν, που τον, θα τον η επηρεάσουν. Η διοίκηση του Αντένα και ο κύριος Κυριακού έχει προτείνει, έχει μάλλον δώσει εντολή, έχει μεταφέρει το μήνυμά του, πώς το πω, στον κύριο Παπαδάκη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση του μισθού του που να φτάνει ακόμα και το 30 με 40%. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Γιατί να συμβεί αυτό? Ο Παπαδάκης είναι ο μόνος στον Αντένα αυτή τη στιγμή που φέρνει, που μαζεύει όλο το χαρτί. Μιλάνε λοιπόν. 30 χρόνια δύναμη. Μιλάνε έτσι λοιπόν οι ψήθυροι μέσα από τον Αντένα που μας φέραν τις πληροφορίες και έχετε δει ότι ό,τι γίνεται στον Αντένα έχουμε καλό ρεπορτάζ. Ό,τι είχαμε πει έχει γίνει στον Αντένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ό,τι έχουμε πει στον Αντένα έχει γίνει. Και όχι μόνο. Και σε χρόνο τετέ. Ναι, μιλάω τώρα για τον Αντένα. Ναι. Οι ψήθυροι λοιπόν μέσα στον Αντένα λένε ότι ο Κυριακού θέλει, δεν τον νοιάζει, θέλει να ρίξει 30% ίσως και 40% το χρηματικό ποσό που παίρνει ο κύριος Παπαδάκης στην πρωινή εκπομπή. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος Παπαδάκης ως καλεσμένος στη Face Κορδά, που μίλαγε για τον Αντένα και ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και τι έλεγε άλλα. Δίνοντας μηνύματα ότι μαζί θα συνεχίσουμε, ότι εγώ θα είμαι εδώ όσο με θέλουν και άλλα τέτοια πράγματα. Και επίσης είπε και ο ίδιος ο Γιώργος Παπαδάκης ότι είμαι εγώ και εσύ εδώ πέρα που κάνουμε νούμερα. Πάμε να δούμε τον Γιώργο Παπαδάκη και τα μηνύματα που έστελνε στον κύριο Κυριακού. Για να δούμε. Αλλά έχουμε ωραία γειτονιά. Ωραία γειτονιά. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Ακουγόμαστε. Μόνοι πάνω στη γη. Πώς ερμηνεύεται με το αυτό? Δεν είναι υπονοούμενο. Τι εννοείς? Ότι μια χαρά είναι. Αυτή η πρωινή ζώνη έχει στηθεί πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινώντας από τις 7 παρατέταρτο εμείς, στη συνέχεια εσύ. Μακάρι να έχει συνέχεια και τις πολύ μεσές ώρες το πρόγραμμα. Δεν σ' άρεσε αυτό που είπα? Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Αργώ εγώ. Όχι, μ' αρέσει αυτό που κάνουμε. Μ' αρέσει αυτό που κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Παθιαζόμαστε. Αυτό πιστεύεις κάνει τη διαφορά? Και ότι δεν ασχολούνται πολύ μαζί μας. Οι δημοσιογράφοι? Όχι, και ο σταθμός. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να αφήνει τους ανθρώπους να δημιουργούν και να δουλεύουν. Άλλωστε είναι και τέτοιες οι ώρες που δουλεύουμε εμείς. Δηλαδή τώρα 4.30 το πρωί είναι κανένα δύο φύλακες με τους οποίους έχουμε αναπτύξει και μια σχέση προσωπική. Αυτούς βλέπω εγώ καθημερινά, 4.30 το πρωί που έρχομαι εδώ. Και κάποιους προλαβαίνω και το βράδυ όταν έρχονται για τη βάρδιά τους για να τους βρω το πρωί πάλι. Κοιτάξτε, συναντιάσαι και λίγο με την Τριφίδου όταν περιμένει τα νούμερα τηλεθέασης. Τριφίδου είναι. Την αρχισυντάκτριά μας. Ναι. Η Τριφίδου είναι και αυτή η ψυχούλα. Την αντιλαμβάνομαι από το ασανσέρ που ανεβαίνει. Γιατί εκείνη την ώρα είναι και είμαστε και μόνοι μας στο σταθμό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Να σου πω κάτι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Αυτό έλεγα μία μέρα και στην εκπομπή. Ότι τι να πει και ο Παπαδάκης, πόσα χρόνια είναι, Γιώργο? Τα μισά χρόνια της ζωής μου σχεδόν. Από το 1988, τώρα τον Μάιο, θα κλείσω 30 χρόνια στον Αντένα. 30 χρόνια. Ο Αντένα για μένα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Το δεύτερο σπίτι 30 χρόνια, αυτό που είπε. Αφήνει αιχμές, λέει διάφορα, στέλνει μηνύματα. Ξαναλέμε, του έχει γίνει εισήγηση, έχει γίνει εισήγηση για να έχει 30 έως και 40% περικοπή στο μισθό του. Σαν να λέει ότι δεν μπορούν να με κόψουν αυτοί που δεν ξυπνάνε τις ώρες που ξυπνάω εγώ, έτσι. Συγγνώμη, αυτή η συνέντευξη έχει δύο καρφιά. Το ένα είναι ότι εγώ και η Face Κορδά κάνουμε νούμερα, οι υπόλοιποι δεν κάνουν στον Αντένα, άρα πρέπει να μπει μαχαίρι στα υπόλοιπα. Γρήγορα και, για να κλείσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι. Ποιο είπε? Το ξέχασα. Κόλλησα τώρα. Χρόνια κεράκια το μάτι. Σε μάτια σου είσαι Φανίδου. Ότι ο Γιώργος Βλιάγκας δεν θα μου πάρει το πρωινό. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια αναμπουμπούλα, ξαναλέμε. Ναι. Το ρεπορτάζ τρέχει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί τη μείωση
στο μισθό του, στις απολαβές του, ο κύριος Παπαδάκης ή όχι. Πάντως δεν ξέρω πόσα χρήματα παίρνει ο κύριος Παπαδάκης, αλλά λίγο νερό στο κρασί τους όλοι μπορούν να βάλουν αυτές τις εποχές. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, ε. Άσχετα, ξυπνάει πρωί ο Παπαδάκης.